Μπράβο, να τους χαιρόμαστε. Δεν έχει κατατεθεί κανένα σχέδιο νόμου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχει κατατεθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να είμαστε έτοιμοι. Χθες σας δήλωσα ότι δεν θα ανεχτούμε ξανά οποιονδήποτε θέλει να αναστατώσει την καθημερινότητα και τη ζωή των πολιτών στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε προχωρήσει σε ένα ουσιαστικό διάλογο και πραγματικό διάλογο με όλους τους φορείς της Θεσσαλονίκης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια, με τους δήμους, με τα επιμελητήρια, με τους εργαζόμενους του ΣΑΣΤ. Η διοίκηση του ΑΣΤ, από ό,τι άκουσα, θέλει να κάνει και τη συνάντηση που είχαμε μέσα σε 10-15 ημέρες τις δικές της προτάσεις. Οι εργαζόμενοι του ΑΣΤ έχουν δώσει τη δημοσιότητα της προτάσεις τους που διαφωνούν με τη διοίκηση του ΑΣΤ, από ό,τι λένε τουλάχιστον. Δεν έχουμε πραγματικά κανένα λόγο να μην συζητήσουμε, να μην καταλήξει στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου που θα έχει τις μέγιστες δυνατές λύσεις. Ήδη κάποια από τα θέματα που έχουν προτείνει οι δήμαρχοι έχουν γίνει αποδεκτά και οι κοινωνικοί φορείς. Αυτό σημαίνει ότι αν ο ΟΑΣ στο σύνολο δεν αναστατώσει για μία ακόμη φορά, για άλλους λόγους, τη ζωή των πολιτών της Θεσσαλονίκης, θα περιμένουμε τις προτάσεις της διοίκησης του ΟΑΣΤ. Σε αντίθετη περίπτωση, κύριε Σπίρτζη, έχουν ανακοινώσει ότι θα μείνει χωρίς εργασία. Ακούστε. Οι εργαζόμενοι έχουν απόλυτο δίκιο, το έχουμε ξαναπεί. Όταν ένας οργανισμός επιδοτείται από το ελληνικό δημόσιο με εκατοντάδες εκατομμύρια, να μην πληρώνονται. Το ίδιο είπα και εγώ στον πρόεδρο του ΟΑΣΤ. Η διοίκηση του ΟΑΣΤ πρέπει να πληρώσει τον εργαζόμενο εργαζομένο. Αυτό είναι άλλο θέμα από το να ταλαιπωρούν κάθε τρεις και λίγο την πόλη, όποτε περιμένουν την έκδοση ή την καθαρογραφή μιας διοικητικής απόφασης ή όποτε περιμένουν να πάρουν κάποια λεφτά. Οι επιδοτήσεις του ΟΑΣΤ από το Υπουργείο Μεταφορών δεν αργούν ούτε μία ώρα, συνήθως δίνονται νωρίτερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχουν πληρωθεί ήδη τα δουλευμένα εργαζομένα. Άμεση συνάντηση με εσάς, ναι. Εδώ, άμεση συνάντηση τις τρεις μέρες που είμαι, επιδίωξαν όλοι, πήραν τηλέφωνο και συναντηθήκαμε με τους. Είδατε να αρνούμε να συνεχίσουμε και τελείως. Ποιο είναι το σχέδιό σας στην περίπτωση με τον, που κατέβουσε παιδί. Με τη διοίκηση του ΆΣΔΕΣ. Κύριε Σπίτζη. Αλλά δεν θα παίξουμε για μία ακόμη φορά το 1-2 μεταξύ της διοίκησης του εργαζομένου του ΆΣΔΕΣ. Κύριε Υπουργέ, μία ερώτηση. Διότι ολοκληρώθηκε η συνέλευση των εργαζομένων και υποστήριξαν την πίσκηση εργασίας. Ή θα προχωρήσουμε κι εμείς, όχι με τη λογική που έχουμε μέσα στην ΟΑΣΤ, με την λογική που έχει η κοινωνία, σε πιο δραστικές λύσεις και σε επίσπευση των νομοθετικών διαδικασιών. Κύριε Υπουργέ, η Δευτέρα η πόλη κινδυνεύει να μείνει χωρίς λεωφορεία. Πραγματικά, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, το σχέδιο που εξαγγείλατε? Να σταματήσει ο ΟΑΣΤ να λαιλατεί την περιουσία του ελληνικού δημοσίου και να πληρώνει τους εργαζόμενους του. Μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Ναι. Ο ΟΑΣΤ είναι μία πολυμετοχική ιδιωτική εταιρεία. Αυτό είναι η δική σας εκδοχή. Ναι. Υπάρχουν πολλές εκδοχές για τον ΟΑΣΤ. Ωραία. Εσείς θέλετε να μου πείτε τι είναι, γιατί εμείς το ψάχνουμε 2 χρόνια και δεν έχει δει κανείς τι είναι. Αν είναι ανώνυμη εταιρεία, αν είναι το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο, και αυτό αποδεχόμαστε κι εμείς. Πώς μπορεί να οδηγηθεί νομικά σε εκαθάριση, αυτό θέλω να σας πω. Όπως ιδρύθηκε. Πώς ιδρύθηκε, ξέρετε. Θα με βοηθήσετε να το θυμηθώ.